Καλό απόγευμα πάνω από το Παρίσι. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 8 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ, στο Μέγαρο των Ηλισίων. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, η συγκεκριμένη συνάντηση που θα ξεκινήσει σε λίγο είναι προγραμματισμένη συνάντηση. Ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Πέμπτη, αλλά επισπεύδεται και θα γίνει σήμερα μετά από έτοιμο της Γαλλικής Προεδρίας, διότι ο Φρανσουά Ολάντ θα απουσιάσει αργότερα το βράδυ της Τετάρτης από το Παρίσι. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά λοιπόν σε λίγα λεπτά ένα κύκλο διήμερων επαφών και δράσεων με στοιχεία πολιτικής διαπραγμάτευσης, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί και εκτιμά πως θα υπάρχει συμφωνία πριν από το Πάσχα. Η Ελλάδα αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη να κλείσει η διαπραγμάτευση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στο ρόλο και στη στάση που κρατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο καταλυγίζεται κολυσιεργία στη διαπραγμάτευση. Αύριο, Πέμπτη, στις 12, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένο γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και την παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου στις 7 το απόγευμα να συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε προγραμματισμένο δείπνο εργασίας με ανώτατα στελέχη του Ιδρύματος Axel Springer με θέμα την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αν αποκλείεται στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν έχουν ανακοινωθεί. Περιμένουμε λοιπόν από λεπτό σε λεπτό την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στα Ελλήσια πεδία, που όλα είναι έτοιμα και πρέπει να σου πω πάνω ότι υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον και από τους Γάλλους δημοσιογράφους. Είναι αρκετά τα συνεργεία των Γάλλων δημοσιογράφων που έχουν στηθεί από νωρίς εδώ στα Ελλήσια πεδία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αν και είναι περισσότερο από βέβαιο, θα συνομιλήσουμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου με το που ξεκινήσει αυτή η συνάντηση.